Απίστευτες εικόνες. Πάμε τώρα στα ειρηνικά μας έργα. Ο διπορικό υγείας στα κριτικά νησιά της Σίμης, της Χάλκης, της Νησίρου και του Καστελόριζου πραγματοποίησε αντιπροσωπεία της φιλανθρωπικής οργάνωσης της Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αποστολή και του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Με τη στήριξη της πρωτοβουλίας του ΣΚΑΙ Όλοι Μαζί Μπορούμε, προκειμένου να προσφέρουν φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό για την ενίσχυση των κατοίκων που δοκιμάζονται περισσότερο από την οικονομική κρίση. Το ακριτικό Καστελόριζο, το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ελλάδος και είσοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισκέφθηκε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Φιλανθρωπικού Οργανισμού Αποστολή, προκειμένου να παραδώσουν φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό για την στήριξη εκείνων των κατοίκων του ακριτικού νησιού που δοκιμάζονται περισσότερο από την οικονομική κρίση. Η προσπάθεια στηρίζεται από την πρωτοβουλία Όλοι Μαζί Μπορούμε του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού Sky. Είμαστε η δύναμη και χωράει να μην αισθανόμαστε ότι είμαστε ξεχασμένοι και αποκομμένη. Τώρα έρχομαι να δώσει η μητέρα Πατρίδα ιδιαίτερη προσοχή. Συγκινημένος υποδέχθηκε το κλιμάκιο των δύο φορέων ο δήμαρχος Μεγίστης Παύλου. Για να παραμείνουμε εδώ και όχι να πάρουμε τις οικογένειες μας και να φύγουμε. Ο φόβος το να μην πεθάνει, να μην αρρωστήσει κανείς αύριο είναι το βασικότερο. Έλλειψη ειδικών στο ιατρείο καθιστά κάθε πήγον περιστατικό που χρειάζεται κάποια περαιτέρω αντιμετώπιση, δύσκολη τη μεταφορά του. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης και ο Γενικός Διευθυντής της Αποστολής Κωστής Δήμτσας ανακοίνωσαν την απόφασή τους στο πλαίσιο της σύμπραξης των δύο φορέων να επεκτείνουν το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, δημιουργώντας παράρτημά τους στο Καστελόριζο, προκειμένου να στηρίξουν το τοπικό αγροτικό ιατρείο που δεν διαθέτει μόνιμο ιατρό. Είναι ζήτημα εθνικό. Είναι ζήτημα ουσιαστικό. Η Ευρώπη, η Ελλάδα έχει ανάγκη τους κατοίκους του Καστελόριζου και γι' αυτό εμείς είμαστε εδώ σήμερα. Θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε, θα προχωρήσουμε μαζί και η καρδιά μας θα χτυπάει μαζί με τη δική τους.